Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων. Το μαθητικό ηθικό εκφοβισμό. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε σήμερα στο στούντιο την δόκτορα Κωνσταντίνα Παλαμιώτου, διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως σχολική σύμβουλο, η οποία έχει και μάστερ στην παιδαγωγική ψυχολογία. Κυρία Παλαμιώτου, καλώ ήρθατε στην εκπομπή μα. Καλώ σα βρήκα, κυρία Μάστορα. Νομίζω ότι είστε και το κατάλληλο πρόσωπο μέσα από τη μεγάλη εμπειρία που έχετε και τη συναναστροφή με του μαθητέ να μα εξηγήσετε τι είναι αυτό που λέμε σήμερα μαθητικό ηθικό εκφοβισμό, το γνωστό bullying διεθνώ. Ε, αυτό τον τελευταίο καιρό στη χώρα μα έχει αρχίσει να γίνεται συζήτηση. Συνήθω. Αυτά τα ακούγαμε να συμβαίνουν σε χώρες άλλες, ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1970 στην Αμερική. Αλλά και αργότερα, τη δεκαετία του 50 στη Γερμανία και ειδικά σε περιοχές και σε σχολεία όπου οι μαθητές ήσαν παιδιά μεταναστών. Να πούμε πρώτα απ' όλα για να συνειδητοποιήσουν οι τηλεθεατές μας για ποιο πράγμα μιλάμε. Ο ηθικός εκφοβισμός ή αλλιώς bullying ή αλλιώς μαθητική σχολική παρενόχληση, είναι ο εκφοβισμός τον οποίων υφίσταται ένας μαθητής ή μία μαθήτρια μέσα στο χώρο του σχολείου του ή που ξεκινά από το χώρο του σχολείου του και μπορεί να συνεχίζεται και έξω από αυτό, θα εξηγήσουμε αργότερα με ποιο τρόπο, και που ήταν αυτό που πολύ παλιά ονομαζόταν η μαθητική καζούρα, η οποία σταμάταγε στο πλαίσιο ενός μαθητικού παιχνιδιού ή γινόταν από όλους σε όλους και έτσι ήταν αποδεκτή, ενώ τώρα γίνεται στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο παιδί, του οποίου μία φυσική αδυναμία, είτε εμφανισιακή, είτε μαθησιακή, είτε και κοινωνική, αν και τώρα Όλα τα παιδιά λίγο πολύ έχουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα. Παλαιότερα, αν κάποιο παιδάκι είχε λιγότερη οικονομική ευχέρεια από τα άλλα. Στοχοποιείται λοιπόν ένα μαθητή ή μία μαθήτρια και τα υπόλοιπα τα παιδιά ασκούν πάνω του τρομοκρατία. Mm -hmm. Κυρία Παλαμιώτου, Εκτός από τη φυσική αδυναμία, υπάρχει περίπτωση να γίνει στόχος ένα παιδί το οποίο έχει αξίες μιας παλαιότερης εποχής και γενιάς. Είναι δηλαδή ηθικότερο των υπολείπων. Συμβαίνει το εξής. Στην πατρίδα μας και τώρα ερχόμαστε τι συμβαίνει ναι. στην Ελλάδα. Γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της κοινωνικό περίγυρο όπου τα αίτια του bullying είναι στοχευμένα ανάλογα με τη χώρα για την οποία μιλάμε. Στην πατρίδα μας τα τελευταία 30 χρόνια αυτό το περιορίσω εκεί, συνέβη το εξή περίεργο γεγονό. Το να είσαι καλό μαθητή ήταν αμαρτία. Το να είσαι παιδί που προσέχει στο μάθημα, που δεν θέλει να κάνει κοπάνα, που δεν σκίζει, δεν μουτζουρώνει, δεν χαλάει, δεν πετάει τα βιβλία του, που δεν αυθαδιάζει τον καθηγητή, που θέλει ησυχία για να ακούσει τι λέει ο καθηγητή, γιατί προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. ίσως οι γονεί του να μην είχαν και την οικονομική ευχέρεια να το στείλουν στο φροντιστήριο, αλλά ωστόσο το παιδί θέλει παρά την οικονομική του αδυναμία να προχωρήσει με τη σχολική επίδοση. Αυτό ήταν αμαρτία από τα άλλα παιδιά. Έπρεπε να είσαι μάγκα, έπρεπε να είσαι αυτό ο οποίο έχει μια συμπεριφορά θρασίτατη και έτσι γινόσουν αποδεκτό. Συνήθω ο στόχο του bullying είναι αγόρι, όσο και να κάνει εντύπωση. Σπανιότερα γίνονται στόχο bullying κορίτσια. Τον τελευταίο καιρό βέβαια υπάρχει και αυτό το ζήτημα, αλλά κυρίω πιο πολύ στοχεύουν σε αγόρι το οποίο δεν έχει το σωματότυπο εκείνο που θα του επιτρέψει να τους, όπως θα το πω απλά, να του σπάσει το ξύλο, να τους βάλει κάτω αρχής, να τους δέρνει, ε, δεν μπορεί. Ή αν έχει το σωματότυπο, συνοδεύεται από έναν ήπιο και γλυκό χαρακτήρα. Μπορεί να είναι ένα πολύ ψηλό ή παχύ παιδί, παχύ σαρκό, ε, όμως να μην είναι το δυναμικό, το αθλητικό παιδί είναι. που θα είναι πρώτο ε. στα σπορ κλπ. Το οποίο συνήθως είναι στα δύο άκρα. Ή ο πάρα πολύ καλός μαθητής ή ο τελείως κακός μαθητής. Ο οποίος όμως, ως προς τη διαγωγή του, δεν έχει θράσος. Ναι. Σας το ρωτώ, γιατί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκεκριμένα στο Λύκειο, είχα στοχοποιηθεί α, ως θύμα ηθικής παρενόχλησης στο σχολείο μου και ο λόγος ήταν ότι ήμουν η καλύτερη μαθήτρια. Οπότε κάποια στιγμή, επειδή μόλις είχα αλλάξει σχολείο, στο στοχοποιήθηκα από μια περιθωριακή ομάδα. Τα παιδιά πετούσαν κοιμωλίε, γράφαν συνθήματα στου τοίχου, αλλά υπήρχε τέτοιο δυναμισμό ε, στην προσωπικότητά μου, οπότε του σταμάτησα μιλώντας τους και βέβαια απευθυνόμενη στη διευθύντρια. Αλλά το βίωσα ως ένα φαινόμενο που αγγίζει τον καθένα μας. Προσέξτε, τι σα είπα. Είσαστε και εσεί εκπαιδευτικό, καθηγήτρια, θα καταλάβετε απολύτω τι σα λέω. Είπα προηγουμένω ότι συνήθω αφορά αγόρια και όχι κορίτσια. Ε, παρά το γεγονό ότι οι γυναίκε θεωρούνται το ασθενέ φύλλο, ε, η καλή μαθήτρια είναι δυσκολότερο να υποστεί αυτά, αυτό και να το αντέξει, τον ηθικό εκφοβισμό. Ε, Δεν δε θα αφήσει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί συνήθω η καλή μαθήτρια είναι ταυτοχρόνος σε πολλούς τομείς άξια. Mm -hmm. Και μπορεί να διαχειριστεί αθλητικά, και αυτό. Είναι και δυναμική. αθλητικά, δυναμική κλπ. Το παιδί που έχει πραγματικά ψυχολογικό πρόβλημα, είναι το παιδί των χαμηλών τόνων, που δεν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το θέμα. Βεβαίως, δεν είναι μόνο η επίδοση. Ε, μπορούμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε στην Ελλάδα στους εξής τομείς. Ο ένας τομέας είναι αυτό που... Ε, είπατε, συνέβη και σε εσά, το να αλλάξει σχολείο ένα παιδί και mm. να έρθει σε ένα καινούριο mm. περιβάλλον. Συνήθω ούτε οι γονεί, ούτε το σχολείο μέσω τη διευθύνσεω και των καθηγητών κάνει μια προσπάθεια να εγκληματιστεί το παιδί στον καινούριο χώρο που πηγαίνει, να το γνωρίσουν οι συμμαθητέ του κλπ. Και έτσι μοιάζει λίγο σαμπαρία. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό είναι να αλλάξει σχολείο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το βιωτικό σου επίπεδο.